Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια επιγραφή σε γραμμική α αυτή τη φορά, όπως έχουμε πει, έχουμε προαναγγείλει, η οποία βρίσκεται σε τελετουργικό αλαβάστρινο κοχλιάριο, κουτάλι δηλαδή. Αυτό βρέθηκε στις Αρχάνες. Η επιγραφή είναι αυτή. Αυτό είναι σκαρίφημα, δεν είναι φωτογραφία. Συμφωνώ με τους ερευνητές οι οποίοι έχουν διερευνήσει τα θέματα για όλα τα συλλογογράμματα πλην αυτού. Εδώ. Και γιατί το λέω αυτό. Έχω εδώ μια φωτογραφία σε ανάλυση. Τώρα δεν ξέρω αν ο Θέμης μπορεί να το δείξει αυτό. Μιλάμε για αυτό το συλλογόγραμμα εδώ, το οποίο όπως μπορείτε να δείτε, δεν είναι αυτό το συλλογόγραμμα, διότι βάζουν αυτό το συλλογόγραμμα εκεί, βέβαια δεν είναι και πολύ ευδιάκριτο, παρόλα αυτά όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για το σου, για αυτό το συλλογόγραμμα, εδώ. Για όλα τα άλλα δεν υπάρχει καμία αντιλογία και καμία αμφιβολία. Όμως, πρώτος ο Τσάντουικ, πρέπει να επισημάνουμε κάτι, πρώτος ο Τσάντουικ προσπάθησε να διαβάσει αυτή την επιγραφή χρησιμοποιώντας τους ήχους που είχαν τα ίδια συλλαβογράμματα στη γραμμική Β, διότι τα ίδια συλλαβογράμματα υπάρχουν και στη γραμμική Β, και αν προσέξετε πολλά από αυτά, για να μην πω όλα, θα τα δείτε και στον πίνακα των συλλαβογραμμάτων της ιερογλυφικής που έχω φτιάξει μόνος μου και έχει τις ηχητικές αντιστοιχίες τις οποίες γνωρίζουμε όσοι παρακολουθούν τις εργασίες μου. Δηλαδή, ας πούμε αυτό που είναι το Α, να το είναι εδώ ο διπλούς πέλεκης, βέβαια είναι κάπως αλλιώς, αλλά υπάρχει και σε αυτή τη μορφή. Αυτό είναι το Τα, μπορεί να το βρει κάποιος εδώ, μπορεί να το βρει κάποιος εδώ, εδώ κλπ. Αυτό είναι το νο, είναι προφανές ότι είναι το χέρι, έτσι, μπορεί να το δει εδώ. Αυτό είναι το βο, είναι το σχήμα της γυναίκας, είναι πολύ στυλιζαρισμένο εδώ, στη γραμμική Β είναι αυτό, φαίνεται τα στήθη της γυναίκας εδώ, εντάξει, και στη γραμμική Α είναι αυτό, είναι στυλιζαρισμένο το σχήμα της γυναίκας. Αυτό είναι το Β, πιθανότατα από τη λέξη φάρος που σημαίνει πανί. Είναι ένα πανί το οποίο έχει ακόμα τα υπολείμματα από το υφάδι από κάτω. Μπορείτε να το δείτε εδώ. Έτσι, υπάρχει και στη γραμμική Β και εν πάση περιπτώσει σχεδόν όλα ή μάλλον όλα βρίσκονται σε αυτό το πίνακα με την Α ή Β μορφή. Τώρα, αυτό βέβαια αποδεικνύει ότι οι τρεις γραφές αυτές, η γραμμική Β, η γραμμική Α και η ιερογλυφική, είναι τρεις φάσεις της ίδιας γραφής και η μία προέρχεται από την άλλη. Με μητέρα την ιερογλυφική. Εδώ έχω φτιάξει το ανάπτυγμα αυτό. Εδώ υπάρχουν φθορές. Εδώ έχω βάλει τα αντίστοιχα συλλαβογράμματα στη γραμμική Β. Ο Τσάντουικ, για να επανέλθω σε αυτόν, προσπάθησε να το διαβάσει και κάνοντας αυτό το λάθος το οποίο ακολούθησαν όλοι, ενώ το συλλαβόγραμμα είναι αυτό, είναι το σου, εκείνος θεώρησε ότι είναι αυτό και έβγαλε εδώ πέρα μία λέξη ασασάραμ, την οποία ονόμασε η ασασάραμ κιόλας, την οποία ονόμασε πριγκίπισσα, θεότητα κλπ, αλλά δεν μπόρεσε να το ταυτίσει με καμία γνωστή γλώσσα της περιοχής και έμεινε έτσι ότι η μινωική είναι άγνωστη γλώσσα, αγνώστη του λαού, διότι αυτή η λέξη η ασασάραμ δεν υπάρχει πουθενά. Έψαξε αγωνιωδώς και στις σημιτικές γλώσσες, δεν βρήκε κάτι αντίστοιχο και εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ωραία, λοιπόν πάμε τώρα, η επιγραφή είναι αυτή, νάτι. Και εδώ είναι τα αντίστοιχα συλλαβογράμματα στη γνωστή γραμμική Β, την οποία ανέγνωσε ο Βέντρης και συνεπικουρούμενος σχετικά με την απόδοση σε λέξεις από τον Τσάντουικ, ο οποίος ήταν φιλόλογος και μάλιστα ομυριστής. Το ομυριστής
από τον Όμηρο. Το λέω με μία υποσημείωση ότι προέβαλε ο Τσάντουικ και εκεί ίσως έχει σταματήσει και είναι ένας από τους λόγους που σταμάτησε η πρόοδος στην ανάγνωση της γενομικής β', προέβαλε τις δικές του θεωρίες ή απόψεις, να το πω απόψεις για να μην πω αιμονές, απάνω στο ζήτημα της ανάγνωσης της γραμμικής β' και ένας από τους λόγους που η πρόοδος στην ανάγνωση της γραμμικής β' σταμάτησε είναι και αυτός. Διότι ο Τσάντουικ είναι πανίσχυρο όνομα, έτσι, και δεν θα μπορούσε κανείς από αυτούς οι οποίοι ασχολούνται να συγκρουστεί με αυτόν ή να τον αμφισβητήσει. Εμείς το κάνουμε. Λοιπόν, οι συλλαβικές, οι ηχητικές αντιστοιχίες είναι οι εξής. Α, α, τα, νο, βο, βα, για. Να το δω. Όλο μαζί. Ο, το ο μπορεί να το βρει κανένας και στην ιερογλυφική ακόμα, είναι εδώ. Υπάρχει όμως και στη γραμμική β'. Έτσι. Ο, σου, το ίδιο, κα, ρε. Ο, σου, καρέ, με κιού, με κόπα, σο, και μάλιστα σου, σου, σα, σα, ρα, με, μέχρι εδώ. Αυτό είναι το τι, αυτό είναι το να, ίσως είναι ακροφωνία της λέξης ναός, και αυτό είναι το κα, αλλά αυτά δεν συμμετέχουν, επειδή έχει φθαρεί, δεν μπορούμε να διαβάσουμε πιο πέρα. Πιθανότατα είναι μια επεξήγηση σε αυτά που θα διαβάσουμε τώρα και θα αναφέρουμε. Αλλά μέχρι εκεί, μέχρι το με. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι at με απόστροφο, είναι άτα, είναι αντωνυμία, δεικτική αντωνυμία. Σημαίνει αυτά, είναι ο ουδετέρω γένος. Τα έχω και εδώ. Α, να τα δείξει λίγο ο Θέμης, για αυτούς που ενδιαφέρονται και για τις αναλύσεις. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να παγώσει την εικόνα ή όποιος θέλει να έρθει να με δει από αυτούς που βρίσκονται εδώ πέρα, δηλαδή στον τόπο αυτόν, μπορεί να έρθει να με ρωτήσει και να του προσκομίσω περισσότερα στοιχεία. Λοιπόν, άτα, έτσι, αυτά, ανόβω, από το άνω που είναι επίρρημα και την υποτακτική ορίστη του βένο που είναι βο. Άρα το ρήμα ήταν άνω-βένο, οι συνερέσεις είναι σπάνιες και στον όμηρο, τα ρήματα είναι ασυνέρετα. Άνω-βένο και σημαίνει έρχομαι ενώπιόν σου κλπ. Ανόβω λοιπόν σημαίνει έφερα ενώπιόν σου. Τα άτα είναι αυτά, είπαμε, έτσι. Σιγά σιγά θα προχωράμε και στο κείμενο. Τα βεά τώρα είναι βεός, βεά, βεών είναι επίθετο και σημαίνει αυτός που έχει μικρή αξία, ο ασήμαντος κλπ. Επομένως τα ασήμαντα. Όσο είναι χρονικό επίρρημα. Για να ή μέχρι να. Εδώ όμως σημαίνει για να. Καρή, υποτακτική παθητικού αορίστου του κύρο, με μία επιφύλαξη, διότι παρόμοιος τύπος υπάρχει και στο κορέο, το κορένιμι, εμείς το έχουμε μάθει τώρα σαν κορένιμι, αλλά στον όμηρο υπάρχει και δεύτερος τύπος, κορέο, χορταίνο. Έτσι, λοιπόν, επομένως, συνεχίζοντας από το για να, πάμε να χορτάσει. Έτσι, λοιπόν, το σώσασα είναι θηλυκή μετοχή ορίστου του σώζω, ίσως είναι αναφορική, ίσως είναι αιτιολογική, εάν αυτό η λέξη που ακολουθεί είναι απλά ένα μόριο το οποίο συνάπτεται για να κρατήσει κάποιο μέτρο, όμως αυτό το η λέξη που επισυνάπτεται, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο, έχει και αυτή αιτιολογικό χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έσωσες, σώσασα, και άμι και άμα, επίσης, στα δωρικά, η άμι και η άμα είναι ισοδιά και είναι ουσιαστικό το οποίο παράγεται από ένα ρήμα που λέγεται αμάω και σημαίνει θερίζω. Επομένως, αυτή η ισοδιά είναι σοδιά από σιτηρά, και δηλαδή η σιτάρι, η κριθάρι, η βρώμη, ή δεν ξέρω τι άλλο εγώ, ή όλα αυτά μαζί. Τα δημητριακά που λέμε. Λοιπόν,
ατ ανόβουβεα, όσο καρί, σώσε σαράμι. Άτα ανόβουβεα, όσο καρί, σώσε σε ρ άμι. Για το ρ τώρα αυτό, το ρο. Είναι αιτιολογικό μόριο. Εδώ συνθλίβεται γιατί. Γιατί σώσασα, βλέπετε εδώ, η λέξη που προηγείται τελειώνει σε α. Δεν μπορούσε να βάλει κι άλλο α, θα γινόταν η χασμωδία. Σώσασα, έτσι, αρ, επειδή όμως και η επόμενη λέξη αρχίζει από α, τα δύο α αυτά συνθλίβονται, φεύγουν και μένει ένα ρο μόνο του. Θα μου πείτε τώρα, είναι δυνατόν να είναι μια λέξη ένα ρο μόνο του? Είναι. Στον Όμηρο, στην Ιλιάδα, στο 154, των δανδρών πυρίσωμε ή την εσύν ή ρ ή υβριστέ. Να το, εδώ είναι. Θέλω να το δείξω αυτό. Αν γίνεται. Έτσι. Μπορείτε επίσης να μπείτε στο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, του σταματάκου, στο λίμα άρα, όπου αναφέρεται ως ρ, σκέτο. Και η άμι ή η άμα, είπαμε, είναι σοδιά από το ρήμα αμά, όπου σημαίνει θερίζω. Ωραία, μέχρι εδώ καλά ήταν όλα αυτά. Τώρα πρέπει να πούμε όμως κάποια πράγματα, να εμβαθύνουμε λίγο για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε αυτό το κείμενο. Για ποιο λόγο δηλαδή γράψανε πάνω σε ένα κουτάλι, το οποίο ήταν βέβαια από ημιπολίτιμο λίθο, άρα θα ήταν, θα άξιζε κάποια χρήματα και να το προσφέρουν εκεί στη θεότητα. Και επίσης πριν πάμε εκεί, να πούμε το εξής. Αυτά τα ασήμαντα έφερα μπροστά σου, έτσι. Ατ ανόβο βεά. Τα έφερα μπροστά σου, αυτά τα ασήμαντα. Τα λέει ασήμαντα γιατί τώρα στις ιεροπραξίες που γίνονται στο χριστιανικό κόσμο και λοιπά, στις εκκλησίες λέμε, ή μάλλον λένε οι παπάδες και οι, πώς τους λέμε, οι ψάλτες εκεί, τα σά εκ των σόνς ή προσφέρομαι, μιλάνε στο Θεό και λένε ότι σου δίνουμε τα δικά σου από τα δικά σου. Στην κατά λέξη είναι αυτό, τα σά εκ των σόνς ή προσφέρομαι, είναι τα δικά σου από τα δικά σου. Φυσικά ο Θεός δεν τρώει, έτσι, όμως το λένε. Ερμηνευόμενο αυτό με μια, ας πούμε, διασταλτική ερμηνεία, μπορούμε να πούμε ότι είναι και λίγο ειρωνικό, δηλαδή μια ειρωνία που εκπέμπεται από τον άνθρωπο και έχει αποδέχτη τον άνθρωπο, το Θεό, τον αφήνουμε στην άκρη. Δηλαδή ότι αφού όλα είναι δικά σου, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς κάνουμε ότι σου προσφέρουμε, ενώ όλα είναι δικά σου. Με αυτή την έννοια το λέει και εδώ βεά, ασήμαντα, έτσι. Όμως, για να τα καταναλώσει ως τροφή, έτσι, όσο καρύ. Όχι να τα καταναλώσεις εσύ, μιλάει στη θεότητα, αλλά αναφέρεται τώρα στο τρίτο πρόσωπο, στην ιέρια η οποία εκπροσωπεί τη θεότητα και η οποία τρώει βέβαια. Έτσι. Τι γίνεται λοιπόν, επειδή έσωσες τη σοδιά, επανέρχεται πάλι στο δεύτερο πρόσωπο. Έτσι. Τι γίνεται λοιπόν, γινόταν μια ιεροπραξία, κάποιος ηγεμόνας ή κάποιος μεγαλοκτηματίας είχε βάλει σιτηρά σε μεγάλη έκταση, βέβαια θα είχε δούλους, φανταζόμαστε, θα είχε ενδιατήματα εκεί στα χωράφια κλπ. Και κάνανε ειδικές ιεροπραξίες για να πάει καλά η σοδιά. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ακροθυγός τώρα. Στην Κρήτη πάλι έχει βρεθεί ένα αντικείμενο σε πολύτιμο μέταλλο, εν επίγραφο, σε γραμμική α, το οποίο ονομάζουν περόνι, δεν είναι περόνι. Το λέει το κείμενο που φέρει πάνω του ότι είναι ενότιο. Αυτό το κείμενο, ας το πούμε έτσι, της γραμμικής α, αναφέρει ότι απήφαρε ικανίεσμη υγειάς στάχης, ενούτια σι τάδε. Το ενούτια είναι τα ενότια. Πήγανε λοιπόν χρυσά ενότια εκεί στη θεότητα για να πάει καλά η σοδιά. Λοιπόν, όμως βασική τους υποχρέωση ήταν η εξής. Εάν πήγαιναν όλα καλά και η σοδιά ήταν πολύ, έπρεπε πάλι να πάνε στο ίδιο ιερό να ευχαριστήσουν τη Θεά και να πάνε και τη σοδιά τους. Ένα τμήμα βέβαια, όχι όλη τη σοδιά.
υποψιαζόμαστε ότι είναι το 1 δέκατο, η δεκάτη δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα τμήμα της οδειάς έπρεπε πάλι να το πάνε εκεί, το οποίο θα χρησιμοποιούσε η ιέρια για τις δικές της διατροφικές ανάγκες. Και αυτό το πράγμα, η δεύτερη ιερουργία δηλαδή μετά τη σοδειά, έγινε και το κείμενο είναι αυτό. Ότι αυτά τα σήμαντα έφερα μπροστά σου για να τα καταναλώσει ως τροφή η ιέρια επειδή έσωσες τη σοδειά. Δηλαδή παρενέβη θαυματουργικά η θεότητα και όλα πήγανε καλά. Τώρα, απάνω στο ζήτημα αυτό, πρέπει να επικαλεστώ κάποια πράγματα για να δείτε πώς γινότανε το τότε το θέμα. Το Ata Novo Vea, αυτό είναι μια στερεότυπη έκφραση. Δεν είναι μόνο εδώ. Αυτό είναι ένα δικό μου βιβλίο. Είναι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες, σχέση και καταγωγή. Είναι νομίζω του 2002. Ναι, είναι Ιούλιος του 2002 και στη σελίδα 131 και εξής έχω την επιγραφή σε πέτρινη πλάκα από τον Κόφινα. Είναι σε γραμμική α. Τι λέει τώρα αυτό? Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες ούτε σε διαδικασίες, απλά λέει το εξής. Και αυτό πρέπει να επισημάνουμε, ότι αυτή ήταν μια στερεότυπη έκφραση που βρίσκεται κι αλλού, το Ata Novo Vea. Λοιπόν, λέει Ata Novo Vea, δηλαδή φέρνω αυτά τα σήμαντα ενώπιόν σου, να το ξαναδώ λίγο ή μάλλον όχι, δεν χρειάζεται, γιατί δεν πρέπει να το αναφέρουμε τώρα, γιατί θα νομίζουν ότι κάνουμε και διαφημίσεις και τέτοια. Λοιπόν, έφερα αυτά τα ενώπια, τα βεά ενώπιόν σου για να τα καταναλώσεις και έχω φέρει και κάποια ζώα τα οποία θα θυσιαστούν εκεί πέρα για να τρέξει το αίμα τους. Ο πινάμ ανερούτε. Ο πι είναι η πρόθεση επί, συναντιέται και στη γραμμική β, έτσι. Το νάμα είναι το νερό που τρέχει, αλλά ήταν και το αίμα που έτρεχε. Και το ανερούτε είναι από το ανερό, σκοτώνω, θυσιάζω και ένα σωρό άλλα πράγματα. Λοιπόν, για να τρέξει το αίμα τους. Η ιερουργία ήταν η ίδια, εκεί ήταν η τράπεζα προσφορών. Εδώ φαίνεται ότι δεν έχουμε τράπεζα προσφορών. Έχουμε ένα τελετουργικό κοχλιάριο, αλαβάστρινο, σε ημιπολίτιμο λίθο. Η επιγραφή έχει δημοσιευτεί στην αρχαιολογική εφημερίδα το 1909, στο πρώτο τεύχος, στη σελίδα 181 και μετά. Και ο δημοσιεύσας είναι ο αείμνηστος Στέφανος Ξανθουδίδης. Είναι μεσομινοϊκή 2, περίπου γύρω στο 1700-1750, κάπου εκεί. Βρέθηκε στις Αρχάνες και δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Δεν χρειάζεται να τα να κάνουμε πάλι επανάληψη. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω το Θέμη, να ευχαριστήσω και εσάς, για μέχρι την άλλη φορά να είστε καλά. Πριν όμως τελειώσουμε, να είστε βέβαιοι ότι η γραμμική α και η γραμμική β δεν είναι δύο γραφές, είναι μία γραφή μίας γλώσσας. Ευχαριστώ.